Καλησπέρα. Σήμερα κάνουμε στον κέντρο λόγω κακή συνεννόηση και συγγνώμη για την δυσκολία. Οπότε σήμερα θα δούμε JavaScript events. Αυτό που θα πούμε σήμερα είναι. Βασικά είδαμε κάποια αρχικά πράγματα για τα γεγονότα στο μάθημα του jQuery που ορίσαμε το γεγονός για τη form που κάνουμε και live. Πώς θα κάνουμε validation στον client και ίσως δείξαμε και το κλικ, δεν το θυμάμαι αυτό. Σήμερα θα κάνουμε μια μαθητήρια ανάλυση πώς ακριβώς δουλεύουμε αυτά τα πράγματα, πώς δηλώνουμε γεγονότα χωρίς frameworks. Στην προηγούμενη φορά το είχαμε κάνει, είχαμε χρησιμοποιήσει jQuery. Σήμερα θα το κάνουμε χωρίς, με καθαρή JavaScript. Κάποιες ειδικές συμπεριφορές που συμβαίνουν στα γεγονότα, την ειδική μεταβλητή ειδής. Όσα είδη γεγονότα υπάρχουν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και διάφορα παραδείγματα πάνω σε αυτά που θα πούμε για να τα καταλάβουμε. Ωραία. Τι είναι γεγονότα? Τα γεγονότα είναι αυτό που προσθέτει η αδραστικότητα στη σελίδα σας. Δηλαδή, όταν ο χρήστης βλέπει μια σελίδα, κάνει μια ενέργεια και περιμένει τη σελίδα να αντιδράσει. Δηλαδή, κάνει κλικ σε ένα κουμπί, περιμένει αυτό το κουμπί να έχει μια αντίδραση αυτό που βλέπει. Ή στέλνει μια φόρμα, ή κάνει scroll το παράθυρο, ή κουνάει το ποτήρι του χωρίς να κάνει κλικ, οτιδήποτε. Τώρα είναι ένα κουμπί. Όλα αυτά είναι ενέργειες του χρήστη που θέλουμε ορισμένες φορές να έχουμε μια αντίδραση από τη σελίδα σε αυτά τα γεγονότα. Η JavaScript είναι μια γλώσσα σχεδιασμένη να λειτουργεί με γεγονότα. Το οποίο σημαίνει ότι όταν συμβαίνει ένα γεγονός, είναι αυτό που οδηγεί τη JavaScript να εκτελέσει τον κωδικά μας. Δεν είναι όπως θα έχει πει σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού που γράφουν ένα πρόγραμμα, τρέχει και τελείωσε, ή έχουμε έναν ατέρμονο βρόχο που ελέγχει συνέχεια πράγματα. Δεν συμβαίνει αυτό με τη JavaScript. Αυτό που κινεί τη JavaScript είναι τα γεγονότα. Πώς χρησιμοποιούνται? Αυτή είναι η ορολογία που χρησιμοποιούνται για σήμερα. Το πρώτο λέει επιχειριστές. Χειριστές, ξεστομάζει, δεν είναι τίποτα άλλο από τις συναντήσεις που ξέρετε, είναι απλά η συνάρτηση που θα τρέξει όταν συμβεί ένα γεγονός. Το ότι τρέχει όταν κάνω κλικ για παράδειγμα, αυτό έχουμε πει να το λέμε ότι είναι ένας χειριστής για το όταν κάνω κλικ. Οπότε, έχετε στο νου σας, οι χειριστές είναι συναντήσεις που γράφετε εσείς, όπως σας έχουμε δει. Τα γεγονότα είναι αυτά που συμβαίνουν σε μια σελίδα όταν κάνει πράγματα ο χρήστης ή καμιά φορά και υπάρχουν κάποια γεγονότα που δεν τα πυροδοτεί ο χρήστης. Αυτά κάθε φορά αφορούν ένα στοιχείο του εγγράφου που σημαίνει ότι όταν κάνω κλικ σε ένα link, τότε αυτό το γεγονός αφορά το link, για παράδειγμα. Θα τα δούμε και αναλυτικότερα. Και επίσης η έννοια του χειρισμού των γεγονότων στην JavaScript είναι η εξής, ότι σε κάθε γεγονός που αντιστοιχίζεται σε ένα στοιχείο προσθέτουμε ένα χειριστή. Οπότε έχουμε ένα στοιχείο, ένα link για παράδειγμα, και θέλουμε όταν το κάνουμε κλικ να τρέχουμε ακόμα την JavaScript. Οπότε αντιστοιχίζουμε ένα χειριστή, που είναι μια συνάρτηση, στο γεγονός κλικ που αφορά το συγκεκριμένο link που θέλουμε. Αυτή γίνεται με τρεις μεθόδους, θα τις δείξουμε και τις τρεις αναλυτικά. Και όσο τρέχει η σελίδα μας και είναι ανοιχτή, κάθε φορά που συμβαίνει ένα γεγονός, θα τρέχει ο χειριστής που έχουμε αντιστοιχεί σε αυτό το γεγονός. Ένα βασικό πράγμα με τα events είναι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορετικότητα από browser σε browser, το οποίο σημαίνει ότι επειδή όταν άρχισαν να υλοποιούν την browser στο μοντέλο και τα events, ο καθένας πήρε τον δικό του δρόμο, έχουν καταλήξει να υπάρχουν 2-3 διαφορετικά standards. Για παράδειγμα, το Microsoft από το Firefox είναι τελείως διαφορετικό. Αυτά που θα πούμε σήμερα αφορούν Firefox και Chrome. Σε αυτούς δύο browsers μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Αν και σας προτείνουμε τα events σας να τα ορίζετε με κάποιο framework jQuery για παράδειγμα, που έχει προβλέψει για όλα τα bugs και τις διαφορετικότητες που υπάρχουν και να μην ανησυχείτε για αυτά τα πράγματα. Οπότε η κατάσταση στους browsers είναι κάπως έτσι. Η Microsoft έχει ένα δικό της μοντέλο, οι υπόλοιποι έχουν ένα άλλο μοντέλο και μερικές φορές και οι άλλοι μεταξύ τους έχουν ψηλό διαφορές. Αλλά η κύρια διαφορά είναι μεταξύ αυτών των δύο. Οπότε ας δούμε πώς δηλώνουμε ένα γεγονός με τον πρώτο τρόπο που εφευρέθηκε, με τον τρόπο που ορίστηκε. Οπότε αρχικά ορίζαμε
χειριστές μας στατιστικίζαμε σε γεγονότα μέσα στο HTML μας. Αυτό γινόταν με μια ιδιότητα στο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Οι ιδιότητες στο HTML έχουμε πει είναι εκεί που ανοίγει το, η ετικέτα του, γράφουμε την ιδιότητα ίσον σε εισαγωγικά την τιμή του. Οπότε με έναν τέτοιο τρόπο ορίζεται γεγονότα παλαιότερα. Αυτή η μέθοδος είναι ξεπερασμένη και μπλέκει περιεχόμενα με συμπεριφορά, όπως ακριβώς και η ιδιότητα style, για να βάλουμε CSS πάνω σε μια ετικέτα, μπλέκει το περιεχόμενο με τη μορφοποίηση και είναι καλύτερα να έχουμε σε ξεχωριστό σημείο. Έτσι και αυτό δεν είναι και πολύ καλή πρακτική, αλλά θα το δείχνουμε για να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή σαν μέθοδος. Οι ιδιότητες διαφέρουν στο όνομα ανάλογα με το ποιο γεγονός μας ενδιαφέρει και η ονοματολογία του είναι ως εξής. Υπάρχει το on και μετά συνεχίζει με το όνομα του γεγονότος. Οπότε αν εμένα με ενδιαφέρει το click, θα γράψω on click σαν το όνομα της ιδιότητας και μετά θα βάλω την τιμή της. Θα δούμε την τιμή της. Και παράδειγμα άλλα events of key present submit, αυτά έχουμε δει το on submit που ήταν στη φόρμα, θα δούμε και αναλυτικότερα στη συνέχεια. Τώρα, η τιμή της ιδιότητας είναι ο κώδικας JavaScript που θέλουμε να τρέξει όταν συμβεί το click για παράδειγμα το συμβεί το submit. Οπότε, εδώ είναι ένα παράδειγμα, άλλη μια επόμενη. Αυτό είναι το στοιχείο στο οποίο θέλω να στοιχίσω το γεγονός. Άρα, εδώ πέρα μιλάω μόνο για το συγκεκριμένο span και θέλω να ορίσω ένα γεγονός. Οπότε, κλείνεις την επόμενη. Όλη αυτή η δήλωση, το on click, ίσον, να μην εισαγωγικά alert κλπ. Όλο αυτό, είναι η δήλωση ότι με ενδιαφέρει κάποιο γεγονός. Τώρα, το δείξει. Αυτό που υπάρχει στην τιμή αυτής της ιδιότητας είναι τι θέλω να συμβεί. Εδώ πέρα στην κοινή περίπτωση θέλω να τρέξει το alert click event, το οποίο είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα, ότι εμφανίζει ένα παράθυρο στο browser που λέει το γείτονο που έχουμε περάσει. Όχι να πάμε. Και το είδος του γεγονότος είναι το καταλαβαίνει ο browser από το όνομα της τιμής. Άρα τελικά αυτό ο κώδικας κάνει το εξής. Όταν κάνω click πάνω στο spam, μου βγαίνει να μου βγάζει ένα παράθυρο που λέει click event. Οπότε αυτό ήταν ο πρώτος τρόπος με τον οποίο ορίζαμε events. Αλλά την επόμενη, μην το δοκιμάσει στο σπίτι. Πραγματικά, εκτός του ότι μπλέκει περιεχόμενο μορφοποίηση, έχει και άλλα πράγματα που δεν θέλετε να ψάξετε. Προβλήματα και έχει, μάλλον του λείπουν features που θα τα έχετε με τους άλλους τρόπους που θα δείξουν. Οπότε αυτός είναι ξεπερασμένος, έχετε στο μυαλό σας μόνο ότι υπάρχει και αυτός, αλλά μην το χρησιμοποιήσετε σε project που θα φτιάξετε. Οπότε ζούμε τους δύο τρόπους που χρησιμοποιούνται ευρέως. Ο ένας είναι, λέγεται παραδοσιακός τρόπος, είναι αυτός που έγινε αμέσως μετά τον HTML τρόπο. Και αυτός δεν ορίζεται μέσα στο HTML, αλλά ορίζεται κατευθείαν μέσα από την JavaScript. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πλήρη διαχωρισμό περιεχομένου και συμπεριφοράς. Και η ιδιότητα onClick που είδαμε πριν ότι την ορίζουμε στο HTML element, τώρα ορίζουμε τις ίδιες ιδιότητες, αλλά δεν τις γράφουμε στο HTML μας, το βάζουμε στο αντικείμενο της ζωμένης παράστασης. Ποιος δεν θυμάται τι είναι ζωμένη παράσταση? Όλοι θυμάστε. Μπορώ, ναι. Λοιπόν, είχαμε πει, θα το αναλύσουμε πολύ αυτό στο επόμενο μάθημα, μεθεπόμενο συγγνώμη, αλλά για σήμερα αυτό που χρειάζεται να ξέρετε για την ντόμανα παράσταση είναι ότι το έγγραφό μας κάθε ετικέτα, όπως τη βλέπετε, στην JavaScript υπάρχει ένα αντίστοιχο αντικείμενο, που είναι και τα δύο συνδεδεμένα, οπότε όταν πειράζουμε από JavaScript το αντικείμενο, αλλάζει αυτό που βλέπετε στη σελίδα σας και όταν αλλάζει κάτι στη σελίδα αυτό μπορείτε να το διαβάσετε από το αντικείμενο στην JavaScript. Οπότε είναι ένας σύνδεσμος από τη JavaScript στο έγγραφό μας. Άρα, όταν λέω ντόμανα παράσταση ενός στοιχείου, αυτό που εννοώ είναι μια μεταβλητή στη JavaScript τη οποία όταν της πειράζω ιδιότητες αλλάζει το έγγραφο που βλέπω στον browser. Ωραία. Και επίσης είχαμε πει ότι την ντόμανα παράσταση μπορούμε να τις πάρουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος ήταν με jQuery. Τώρα εκεί πέρα έχω γράψει πολλά λίγο, περάσει μέσα από το SPAR. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε το
η αγγείλη 0 και κλείνει η αγγείλη, τι θα έκανε το δολάριο αν έχουν παρενθέσει και μέσα έχω περάσει το σπάν. Ναι. Επέλεγε γρήγορα στην κλίση που είναι. Ωραία. Και θα μου τις επέστρεφε σε μια JQ-oriented παράσταση. Ωραία. Για να περάσω από την JQ-oriented παράσταση σε DOM, που είναι αυτό που χρειάζομαι να γνωρίζω τα διαγωνότα μου, το 0 επιλέγει το πρώτο στοιχείο και μου το δίνει σε DOM αναπαράσταση. Οπότε έτσι περνάω από την JQ-oriented DOM αναπαράσταση και στο δεύτερο απευθείας της μεθόδος του browser, είχαμε δείξει και στα προηγούμενα την element by ID, μου δίνει τώρα με αυτή τη μέθοδο έχω δυνατότητα να πάρω μόνο στοιχεία που έχουν ορισμένο ID. Οπότε θα μου δώσει την DOM αναπαράσταση του στοιχείου με ID full. Άρα το πρώτο βήμα είναι να βρούμε την DOM αναπαράσταση του στοιχείου που μας ενδιαφέρει. Οπότε έχω αυτές τις δύο μεθόδους, αυτή που μας βολεύει. Και πάλι όπως ορίσαμε την ιδιότητα στο HTML, θα ορίσουμε την ιδιότητα on και on των γεγονότων στη συγκεκριμένη μεταβλητή. Και η μία αυτή τη ιδιότητα θα είναι μία συνάρτηση. Τώρα, ας το δούμε σε παράδειγμα αυτό. Στην πρώτη γραμμή έχω ορίσει το στοιχείο στο οποίο με ενδιαφέρει το event, που λέει click. Δεν το έχω ορίσει η ιδιότητα στο HTML on click όπως στην προηγούμενη, αλλά το έχω ορίσει το ID full για να μπορέσω να το βρω μετά μέσα από την JavaScript. Άρα εκεί τελειώνει ο HTML κώδικας, από εκεί και κάτω είναι JavaScript. Ωραία, τώρα στην JavaScript στις 4 πρώτες γραμμές ορίζεται τη συνάρτηση do something. Η συνάρτηση do something απλά βγάζει ένα μήνυμα που λέει do something in block, που σημαίνει ότι έτρεξε. Και επιστρέφει και τώρα, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Άρα έχω αυτή τη συνάρτηση που εγώ θέλω μελλοντικά να την ορίζω ως χειριστή για το event όταν κάνει click κάποιος στο συγκεκριμένο σπάν. Άρα, το πρώτο βήμα είναι να βρούμε την DOM αναπαράσταση. Αυτό το κάνω με την getElementById και έτσι περνάω το αλφαρυθμητικό foo. Άρα, αφού τρέξει αυτό, η μεταβλητή α, το περιεχόμενό τη, είναι άμεσα συνδεδεμένο με το span, το HTML element που είναι εκεί πάνω. Έχω πάρει μια αναφορά στην JavaScript του εγγράφου. Άρα, όταν πειράζω κάτι στο α, είναι σαν να το πειράζα στο HTML. Οπότε, τελικά, αφού πάρω την DOM αναπαράσταση, ορίζω την ιδιότητα onClick. Αυτή τη στιγμή μπορεί να ήταν ως αγωνή, onPress, onKeyPress, θα το δούμε. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ορίζω το onClick να είναι ίσο με το doSomething. Άρα, το doSomething εδώ πέρα, είχαμε πει ότι στην JavaScript οι συναρτήσεις είναι και μεταβλητές. Άρα, μπορώ να αναθέσω την μεταβλητή doSomething, που είναι τύπος συνάρτησης, στο onClick. Και αυτό που κάνει αυτός ο κώδικας εδώ πέρα είναι κάθε φορά που κάνω κλικ πάει και τρέχει τη συνάρτηση που υπάρχει στο κλικ. Τι είναι στο επόμενο? Ναι. Το α είναι το στοιχείο που αφορά το γεγονός, το span δηλαδή, το έχω πάρει αυτήν την αναπαράσταση. Ειδικό παιδί. Το span. Το onClick είναι το ίδιο γεγονότος και το doSomething είναι ο χειριστής του γεγονότος. Να είστε πολύ προσεκτικοί. Αν γράψετε α.onClick ίσον do something και βάλετε παρενθέσεις, αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να γράψετε α.onClick και να μην βάλετε παρενθέσεις. Αυτό είναι να μην βάλετε παρενθέσεις, διότι αυτό που θέλετε να αποθηκεύσετε στην ιδιότητα onClick είναι η ίδια η συνάρτηση και όχι η κλίνη που θα επιστρέψει. Άρα, στην πρώτη περίπτωση εκτελούμε τη συνάρτηση του something και τη συνάρτηση που επιστρέφει να αποθηκεύουμε στο onClick. Αυτό που επιστρέφει στην συνάρτηση προφανώς δεν είναι συνάρτηση. Επιστρέφει ένα αριθμό, true, false. Εμείς θέλουμε να αποθηκεύσουμε στο onClick την ίδια τη συνάρτηση. Άρα προσέξτε, όταν ορίζετε χειριστές με αυτόν τον τρόπο, να μην βάζετε τις παρενθέσεις, διότι αντί να αποθηκεύσετε τη συνάρτηση, αποθηκεύσετε εν τέλει τη τιμή που επιστρέψει. Ωραία. Άρα αυτό είναι ο δεύτερος τρόπος, λέγεται παραδοσιακό μοντέλο. Και είναι ο τρόπος που αποθηκεύαμε events μετά το HTML. Κάτι ήταν τέρμος και το HTML και ας το δείξουμε. Όχι, το ρίσκο σας. Ορίστε. Events. Το... Πού είναι HTML events. Ωραία. Δείξε λίγο κώδικα. Φαίνεται αυτό, σε όλους. Σε θέλω λίγο. Ωραία. Οπότε εδώ πέρα είναι το span που έχω
information click με ιδιότητα, το να είναι το do something. Προσέξτε ότι εδώ χρησιμοποιούν παρενθέσεις. Γιατί στην ουσία παίρνει αυτό και το τρέχει, δεν τρέχει εκείνη την ώρα. Εδώ πέρα είμαστε στο HTML, δεν τρέχω JavaScript. Οπότε αυτό ορίζει το κουμπί μου. Και μετά πιο κάτω στο script έχω ορίσει την άρθρο του something που είναι τι θέλω να κάνω. Οπότε ας το δούμε αν να δουλεύει, πήγαινε να το τρέξεις. Άρα όταν κάνουμε click πάνω σε αυτό το span, κάνει click, βγαίνει το alert που μου λέει do something call. Αυτό ήταν ο τρόπος πρώτο, τρόπος. Ο κώδικας που βλέπει είναι αυτός. Αλλά είπαμε δεν είναι και πολύ χρήσιμο στη δείξη και το δούμε. Αυτό που πρέπει να μολύσει, το παράδειγμα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω το span, το ID αντί για αφού που μέσα διαφάνιση εδώ λέει button 1. Παίρνω την αναφορά του στην μεταβλητή α με αυτή την κλίση όπως έχουμε δει και είναι element by ID που περνάω button 1. Άρα το α αναφέρεται πλέον σε εκείνο το span. Και μετά ορίζω το α.click να είναι ίσο με το do something που είναι η συνάρτηση που χωρίζει απάνω. Άρα πάλι με την ίδια λογική, όταν κάνω click πάνω στο κουτί, θα μου πει do something to call. Ωραία. Και είναι η συμπεριφορά, είναι η συμπεριφορά που περιμένω. Τώρα, αυτός ο τρόπος έχει κάποια προβλήματα, είναι τελείως διαφάνειες. Στην επόμενη. Το κύριο επιμειονέκτημά του αυτού του τρόπου είναι ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε πάνω από ένα event. Από τη στιγμή που το onClick είναι μια ιδιότητα και σε ορίζω μια συνάρτηση, αν θέλω να τρέξω και μια δεύτερη συνάρτηση για αυτό που έχω γράψει εκεί πέρα, η προηγούμενη τιμή διαγράφεται και μπαίνει αυτή που έχουμε γράψει την τελευταία φορά. Άρα εκτελείται μόνο η πίσω από την κέρδη. Είναι το δεύτερο παράδειγμα που έχει συμβεί. Αυτό. Οπότε στον κώδικα το κάνει χωρίσει με τον τρόπο που δούμε στις διαφάνειες το click πρώτα do something και μετά do something 2, αλλά άμα κάνει αδειονύσεις click θα δούμε ότι μόνο το do something 2 θα βγει στο alert. Το do something 1 έχει διαγραφεί από την ιδιότητα on click του α και δεν εκτελείται καθόλου. Αυτό το πέρα παραγράφεται από την αμέσως επόμενη εντολή. Οπότε το κύριο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε δύο χειριστές για το ίδιο event στο ίδιο στοιχείο. Βλέπετε λέει do something with your call, do something schedule, δεν υπάρχει αυτό. Ωραία, και τώρα ερχόμαστε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τον παραδοσιακό τρόπο και... και έχουμε την W3C δήλωση γεγονότων. Τώρα το W3C είναι όρισε κάποιο μοντέλο και έλυσε το πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να έχουμε πολλούς χειριστές για ένα γεγονός. Και αυτό το έκανε με μια συνάρτηση την οποία την έβαλε ως μέθοδο σε όλες τις ντόμανα παραστάσεις των αντικειμένων μας. Επίσης στην επόμενη. Ας δούμε πρώτο το παράδειγμα. Λοιπόν, μέχρι το var α και τέλος by d είναι το ίδιο με πριν. Η διαφορά στον τρόπο ορισμού του γεγονότος είναι εξής. Αντί να έχω α.onClick και να το αναθέτω μια συνάρτηση, το W3C μοντέλο λέει ότι υπάρχει μια συνάρτηση η οποία λέει αν event λύσεται και υπάρχει σε κάθε στοιχείο, σε κάθε ντόμανα παράσταση κάποιου στοιχείου και μέσω αυτής θα ορίζω τα events μου. Τα γεγονότα μου. Αυτή η συνάρτηση πρέπει τρεις παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρο είναι το ίδιο γεγονότο στο οποίο διαφερόμαστε. Προσέξτε ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει το on, οπότε στα προηγούμενα γράφουμε on click on submit, εδώ πέρα γράφουμε click, submit, key press κλπ. Δεν γράφουμε το on στην αρχή. Άρα στην αρχή περνάμε το event το οποίο μας ενδιαφέρει. Η δεύτερη παράμετρο που περνάμε στην event listener είναι η συνάρτηση που θέλουμε να τρέξει όταν συμβεί το event. Και το τελευταίο είναι μια double true false που θα δούμε τι σημαίνει επιφανειακά και όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει αλληλικότερα από ένα σύνδεσμο. Πήγαινε λίγο, έχω γράψει ένα τίτλο μέχρι να δείτε. Ωραία, το άλλο είναι το στοιχείο, το κλικ είναι το είδος του γεγονότος, που το σάμπτει το χειριστής. Ωραία. Ωραία, θα πω όλοι τώρα. Ωραία,
Οπότε το πρόβλημα των πολλών χειριστών λύνεται σχεδόν αυτόματα. Αν καλέσουμε δύο φορές την άλλη, την αντιλήσουμε. Αυτό που γίνεται είναι αυτό που περιμένουμε, τρέχουν και τα δύο events. Άρα, αυτό εδώ πέρα, όταν θα κάνουμε κλικ, θα τρέξει πρώτα η δουλειά. Βασικά, θα τρέξουν και οι δύο, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα τρέξει πρώτη. Δεν ξέρουμε αν θα τρέξει το do something ή το do something else. Οπότε, ο κώδικας σας δεν θα πρέπει να στηρίζετε ότι αφού δηλώσετε πρώτο θα τρέξει πρώτο. Επίσης, έχουμε την δυνατότητα να αφαιρέσουμε χειριστές από κάποιο event. Η αντίστοιχη συνάρτηση λέγεται remove event listener. Και παίρνει την ίδια ακριβώς σύνταξη. Οπότε, αν γράψω τις δύο πρώτες εντολές και μετά τρέξω την τρίτη, αυτό που θα γίνει στο στοιχείο α θα είναι ότι όταν του κάνω κλικ θα τρέχει μόνο το do something else. Άρα, με καθαρή JavaScript, αυτή είναι οι τρεις τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ορίσουμε γεγονότα σε κάποια στοιχεία του εγγράφου μας και να ορίσουμε τη συμπεριφορά τους όταν θα συμβεί κάτι πάνω σε αυτά. Οπότε η ερώτηση εσάς είναι η εξής. Ποιο είναι στην προηγούμενη τρόπο. Εδώ πέρα είδαμε ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα event με το remove event listener. Με αυτή τη συνάρτηση κάτω-κάτω. Και η ερώτηση εσάς είναι η εξής, ότι με τον παραδοσιακό τρόπο που ορίζαμε μια συνάρτηση στο, για παράδειγμα, στην ιδιότητα on click. Αν θέλαμε να αφαιρέσουμε αυτόν τον χειριστή, πώς το έκανα. Μπορούσαμε να το θέσουμε στο κλικ και να γίνει συνάρτηση. Ωραία, πολύ σωστά. Άρα η μέθοδος με την οποία μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποιον χειριστή από κάποιο event σε ένα στοιχείο που το έχουμε ορίσει με τον παραδοσιακό τρόπο, ο τρόπος είναι να του ξαναορίσουμε την ιδιότητα του κλικ και σε αυτή την ιδιότητα να βάλουμε μια συνάρτηση που δεν κάνει τίποτα. Άρα ό,τι είχαμε πριν παραγράφεται και η καινή συνάρτηση που με τελείται δεν κάνει τίποτα, άρα στην ουσία έχουμε αφαιρέσει τον χειριστή από αυτήν την ιδιότητα. Εναλλακτικά μπορούμε να περάσουμε την τιμή null, που σημαίνει ότι είναι άδεια. Νομίζω αυτό για την τελευταία το τάφι της μόντερ. Οπότε εδώ πέρα είναι ο κώδικας με το μοντέλο του κάνουμε τη χρυσή. Πάλι παίρνω στη μεταβλητή α την ντόμανα παράσταση του span ID button 1 και μετά χρησιμοποιώ τη συνάρτηση add event listener. Θέλω να τρέξω τη συνάρτηση του sample κάθε φορά που γίνεται click. Οπότε όταν κάνω click θα τρέξει το alert που λέει do something called. Τώρα όσοι χρησιμοποιήσετε αυτή τη συνάρτηση, να ξέρετε ότι την τελευταία παράμετρο που είπαμε είναι true false, εδώ με το κάποια δική συμπεριφορά βάση εκδόσης, συνήθως θέλετε να είναι false και θα δουλεύουμε όπως θα περιμένετε. Και θα δείξουμε και πού ακριβώς αποσκοπεί αυτή η μεταβολή. Οπότε προς το παρόν έχετε συνδώσει ότι πρέπει να είναι false. Το 2 είναι, ναι, πάτε το 2. Είναι δύο διαχειριστές ταυτόχρονα. Εντάξει, κάνει απλά κλικ. Βλέπουμε ότι όταν κάνω κλικ δύο πράγματα συμβαίνουν. Στο 12 έχω τρέξει δύο φορές το Advent Listener. Την πρώτη φορά του βάλα το Do Something και τη δεύτερη φορά το Do Something 2. Και αυτό που γίνεται να κάνω κλικ είναι αυτό που περιμένω. Τρέχει πρώτα το Do Something και μετά το Do Something 2. Ωραία. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια ειδική μεταβλητή Viz, η οποία είναι ορισμένη από την JavaScript και με αυτή μπορούμε να κάνουμε πολλά χρήσιμα πράγματα με τα events. Η Viz κάθε φορά αλλάζει ανάλογα με το ποιος έχει καλέσει τη συνάρτησή σας. Τώρα, τι σημαίνει αυτό. Μια συνάρτηση κάθε φορά είπαμε ότι είναι μια μεταβλητή. Άρα, κάθε συνάρτηση, επειδή είναι μεταβλητή, ανήκει σε ένα αντικείμενο. Και είχαμε πει ότι οι global μεταβλητές, το αντικείμενο στο οποίο ανήκουν είναι το window. Οπότε να γράφουμε bar α σκέτο, στην ουσία είναι το window.α, είναι αυτό που ορίζεται εκείνη τη στιγμή. Οπότε το this, κάθε φορά που τρέχει μια συνάρτηση, το this έχει μια αναφορά στο object
στο οποίο αυτή η συνάρτηση είναι μέθοδος. Άρα γνωρίζω μια γενική συνάρτηση στο εγγραφό μου, που είπαμε ότι είναι ιδιότητα στο window. Μέσα σε αυτή τη συνάρτηση το this θα είναι το window. Αν είναι μια συνάρτηση σε ένα αντικείμενο, τότε το this αναφέρεται σε αυτό το αντικείμενο. Τώρα πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Καταρχάς κάνουμε ένα πείραμα, να δούμε τι είναι αυτό το this. Οπότε έχω μια συνάρτηση εδώ πέρα, το what the fuck is this. Και αυτό που κάνει είναι να μου τυπώνει στην κονσόλα το this. Οπότε το console.log χρησιμοποιεί την κονσόλα του Chrome και τυπώνει εκεί πράγματα για την πάλι. Οπότε κάθε φορά που τρέχει το what the fuck is this, μου λέει τι είναι το this. Και έχω ορίσει τρία span, θα χρησιμοποιήσω στον καθένα τους τρεις τρόπους που δείξαμε. Στο πρώτο τον HTML τρόπο να δηλώσω κάποιο γεγονός, στο δεύτερο το παραδοσιακό και στο τρίτο με το W3C. Οπότε ορίζω την άρτηση που θα χρησιμοποιήσω και μετά στην WTB παίρνω την ντόμενα παράσταση του B2B, του W3C, τελευταίο. Α, γιατί είναι άνθρωπο. Οπότε στο συνταγωγική B αποθηκεύω την τόμονα παράσταση του SPAD που έχει ID FOO, που είναι το δεύτερο, και ορίζω τον παραδοσιακό τρόπο όταν κάνω κλικ να τρέχει το what the fuck is this. Και μετά στην συνταγωγική A αποθηκεύω την τόμονα παράσταση του τρίτου SPAD που είναι που γράφει W3C και το ορίζω με αυτή τη μέθοδο που δείξαμε την τελευταία όταν γίνεται κλικ να τρέχει η συνάρτηση. Και επίσης στο πρώτο έχω ορίσει την ιδιότητα του HTML on click να ισούται με το what the fuck is this. Ωραία, ας το τρέξουμε αυτό να δούμε τι θα μας τυπώσει στην κονσόλα. Είναι το this. Παράξει την κονσόλα. Ωραία, εδώ είναι η κονσόλα. Οπότε, δεν ξέρω αν θα σου πει να σου ωραία, πάντα το πρώτο. Ωραία, τώρα όταν έτρεξε η συνάρτηση που έχουμε ορίσει τον κλικ, όταν το ορίσαμε τον πρώτο τρόπο, στην κονσόλα που έγραψε DOM window. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στη συνάρτηση το this αναφερόταν στο window. Όχι και πολύ χρήσιμο. Να δούμε τι σημαίνει με τα άλλα δύο. Ωραία, βλέπουμε ότι όταν κάνουμε κλικ σε κάποιο. Κάνω και στο δεύτερο. Όταν κάνουμε κλικ σε κάποιο από τα άλλα spans, βλέπουμε ότι το this δεν αναφέρεται πια στο window, αλλά αναφέρεται. Αναφέρεται πέρα κάτι που έχει στην κονσόλα. Οπότε στο πρώτο μου έδωσε το window και στο δεύτερο μου έδωσε τα spans στα οποία έκανα κλικ. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο διότι αυτό μου δίνει εμένα τη δυνατότητα μέσα στις συναρτήσεις μου να αναφέρουμε κάθε φορά στο συγκεκριμένο αντικείμενο που έγινε κλικ χωρίς να χρειάζεται να το βρω από μόνος μου. Το οποίο σημαίνει μπορεί να έχω μια συνάρτηση, να την βάλω σε 100 spans, την ίδια συνάρτηση να συνατρέχει όταν τους κάνω κλικ και μέσα στη συνάρτηση να χρησιμοποιώ κάθε φορά το συγκεκριμένο αντικείμενο που έκανα κλικ χρησιμοποιώντας κατάλληλα το δεις. Άρα το βασικό μειονέκτημα του πρώτου τρόπου που δείξαμε είναι ότι δεν έχουμε κάποια πληροφορία σχετικά με το πού είναι το κλικ, γιατί μας επιστρέφει το this με αναφορά στο window. Ενώ τα άλλα δύο κάθε φορά το this περιέχει την ντόμενα παράσταση του στοιχείου στο οποίο έκανα κλικ. Ας δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τώρα αυτό. Είναι στην επόμενη διαφάνεια. Το συμπέρασμα ναι, είναι αυτό το πέρα, ότι κάθε φορά το δεις αναφέρεται στην ντόμενα παράσταση του στοιχείου που έκανα κλικ ή κάποιο άλλο γεγονός. Οπότε εδώ έχω μια πιο χρήσιμη συνάρτηση. Έχω αλλάξει το click handler. Η click handler συνάρτηση είναι ο χειριστής μου και έχω χρησιμοποιήσει μέσα τον κώδικα jQuery που δείξαμε για να αλλάζουμε το CSS. Και τώρα το πρώτο κομμάτι που λέει δολάριο ότι μέσα του περνάω το δεις, είχαμε πει είναι ο τρόπος με τον οποίο περνάμε από την ντόμενα παράσταση σε jQuery αναπαράσταση. Οπότε όταν μέσα στο δολάριο περνάμε μια μεταβλητή που είναι κάποια ντόμενα παράσταση ενός στοιχείου, αυτό που παίρνουμε είναι η jQuery αναπαράσταση. Και από την jQuery αναπαράσταση, όταν βάζουμε αγγείλες 0, πάμε στην ντόμενα. Είναι μπροστά και πίσω.
Οπότε η συνάρτηση αυτό που κάνει είναι βρίσκει πρώτα την ντοματίν. Τζέι η αναπαράσταση του στοιχείου στο οποίο αναφέρεται το δις. Θα είναι αυτό που θα έχω κάνει κλικ και θέλει. Και θέλω το χρώμα του να το κάνω κόκκινο. Οπότε μετά παίρνει στην τραυλική α την ντομα αναπαράσταση του σπάν που γράφω πάνω πάνω και του ορίζει όταν γίνεται κλικ να τρέχει το κλικ handler. Ωραία, εάν σου πραγματίσει την HTML. Ωραία. Τώρα πάλι στα τρία, με τις τρεις διαφορετικές μεθόδους έχω ορίσει την... ορίσει το CSS να την ποιότητα color να έχει τιμή red. Οπότε κάνει κλικ και στα τρία. Βλέπουμε το πρώτο δεν κάνει τίποτα. Ο λόγος που δεν κάνει τίποτα είναι ότι όταν η jQuery πάει να βρει την jQuery αναπαράσταση του this, ανακαλύπτει ότι το this είναι το window. Και το window δεν είναι κάποιο HTML element, συνεπώς δεν μπορεί να έχει ούτε CSS, ούτε να έχει color red. Άρα η πρώτη μέρα δεν δουλεύει. Στα άλλα δύο, αν κάνουμε κλικ, βλέπουμε ότι αλλάζει το χρώμα της γραμματοσυράς σε κόκκινο. Και στο τρίτο το ίδιο. Οπότε, με την ίδια συνάρτηση, χωρίς να αλλάξω τίποτα και χωρίς να γράψω κώδικα μέσα στη συνάρτηση που πρέπει να βρίσκω κάθε φορά το αντικείμενο που γίνει κλικ, το έχω έτοιμο στην μεταβλητή this και μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να κάνω χρήσιμα πράγματα πάνω στο αντικείμενο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνω τα γράμματα του κώδικα. Άρα το this είναι η αναφορά μας στο αντικείμενο το οποίο έγινε το event. Ωραία. Τώρα από αυτά μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα έχοντας τη διάθεσή μας το this και, και τις συναρτήσεις που ορίζουμε γεγονότα, αλλά δεν είναι αρκετά. Ο πρόστρομος μας προσφέρει και άλλη μια πηγή πληροφορίας για όταν συμβαίνει ένα γεγονός και αυτό λέγεται το αντικείμενο γεγονότος ή αλλιώς event object. Τώρα αυτό το αντικείμενο είναι μια μεταβλητή στην JavaScript, μάλλον ναι, μια αποθηκεύτηση μια μεταβλητή και περιέχει μέσα πληροφορίες όπως πού ήταν το ποντίκι όταν συνέβη το κλικ ή τι πλήθρα είχε πατημένο ο χρήστης, τι άλλο έχει. Α, ή ποιο κουμπί του ποντίκι είχε πατήσει, έκανε δεξί κλικ, έκανε μεσαίο κλικ, έκανε αριστερό κλικ. Όλα αυτά, όλες αυτές τις πληροφορίες περιέχονται μέσα σε αυτό το αντικείμενο. Τώρα, για να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το αντικείμενο, η jQuery το χρησιμοποιεί ως παράμετρο στους χειριστές μας. Το οποίο σημαίνει ότι όταν ορίζω εγώ, για παράδειγμα, πριν πόρισα το click handler, όταν στην πραγματικότητα το καλέσει η JavaScript, του περνάει και μία παράμετρο, η οποία παράμετρο είναι αυτό το αντικείμενο. Που είναι στην επόμενη. Που σημαίνει ότι εγώ για να το γράψω στον κώδικα μου πρέπει η συνάρτηση που ορίζω να παίρνει μια παράμετρο, αλλιώς δεν μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτήν. Άρα τώρα έχω αλλάξει do something και αντί να μην παίρνει κανένα όρισμα, έχω βάλει ένα όρισμα με το όνομα ε. Δεν είναι ανάγκη να είναι ε, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και αυτό το ε, όταν θα τρέξει κάποιο γεγονός, θα περιέχει εκείνη τη στιγμή που θα τρέχει όλα τα δεδομένα αυτά που είπαμε. Πού ήταν το ποντίκι, τι πλήκτρα είχε πατήσει, ποιο κουμπί του ποντίκι είχε πατήσει. Άρα έτσι είναι ο τρόπος, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παίρνουμε μια αναφορά σε αυτό το αντικείμενο. Ωραία, πήγαινε στην επόμενη. jQuery Federation, λοιπόν. Είπαμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορετικότητα στους browsers και οι μεγαλύτερες διαφορές βρίσκονται σε αυτό το αντικείμενο που είπαμε μόλις τώρα, το event object. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer δεν περνιέται καν ως παράμετρος, υπάρχει σαν ιδιότητα στο window και πρέπει να το βρίσκεις από εκεί. Οι ιδιότητες έχουν άλλα ονόματα ή με τα ίδια ονόματα οι τιμές τους σημαίνουν διαφορετικά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες διαφορές που δεν χρειάζεται να αναλύσει. Όποιος θέλει μπορεί να αναλύσει, αλλά αυτοί που φτιάχνουν jQuery, αυτή τη δουλειά τους έχουν ασχοληθεί με αυτό και έχουν φτιάξει ένα αντικείμενο γεγονότος, το οποίο λέμε είναι κανονικοποιημένο. Αυτό σημαίνει ότι όλες αυτές τις διαφορές στον browser τις έχεις σταθεροποιήσει και ξέρεις ότι αν πάρεις ένα αντικείμενο αυτό μέσα από τη jQuery, οι τιμές σου σημαίνουν πάντα το ίδιο ανεξάρτητα με το που τρέχει. Άρα μας γλιτώνει εμάς από πολύ κόπο και μπορούμε να γράψουμε εύκολα χειριστές για γεγονότα. Επίσης, διατηρεί την ιδιότητα ότι οι συναρτήσεις που ορίζω μέσω της jQuery πάλι το δίστα αναφέρεται στην τόμα αναπαράσταση του στοιχείου μας
Άρα έχουμε και αυτό το πλεονέκτημα, δεν το χάνουμε. Άρα αυτό που σας προτείνουμε είναι όταν θέλετε να γράψετε events, να χρησιμοποιήσετε κάποιο framework και εδώ πέρα θα δείξουμε με jQuery. Ο τρόπος που δηλώνουμε γεγονότα με το jQuery είναι αυτός που λέμε εδώ πέρα. Οπότε γράφουμε το $ μέσα επιλογίας, τελεία το γεγονός μας, που μπορεί να είναι click, submit και λοιπά που θα δούμε μετά. Και σαν παράμετρο σε αυτή τη συνάρτηση περνάει μια άλλη συνάρτηση που είναι ο χειριστής μας. Εδώ πέρα έχετε υπόψη ότι αν ο επιλογίας επιλέξει πολλά στοιχεία, τότε ο χειριστής μας θα πάει σε όλα τα στοιχεία. Οπότε αν γράψω εκεί που λέει επιλογία, θα γράψω span, τότε η συνάρτηση που θα περάσω μετά θα οριστεί ως χειριστής σε όλα τα span και όχι μόνο σε ένα. Και επίσης να ξέρετε ότι η jQuery εσωτερικά χρησιμοποιεί τις μεθόδους που δείξαμε πριν για να ορίσει τα event της. Δηλαδή εσωτερικά κάνει και αυτή anti-event listener κλπ. Επειδή είχαμε πει ότι είναι γραμμή της JavaScript. Ωραία, οπότε στο παράδειγμα εδώ πέρα έχω ορίσει σε όλα τα σπάνω, όταν γίνεται κλικ να τρέχει αυτή η συνάρτηση, η οποία είναι ανώνυμη και κάνει alert link click. Ωραία, λοιπόν, ανάδυση γεγονότων. Υπάρχει το βασικό ερώτημα είναι, έστω ότι έχουμε δύο στοιχεία, για παράδειγμα ένα div που περιέχει μέσα μία παράγραφο. Και ορίζουμε και στην παράγραφο και στο div, όταν γίνεται κλικ να τρέχει μία συνάρτηση. Η ερώτηση είναι ποιο θα τρέξει πρώτα. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, υπάρχει το μοντέλο της ανάδυσης γεγονότων, το οποίο λέει το εξής. Όταν κάνω κλικ κάπου, ή μάλλον τώρα λέω κλικ, αλλά πιθανόν υπάρχουν κι άλλα. Οπότε, όταν κάνω κλικ κάπου, το συγκεκριμένο γεγονός εκτελείται για το συγκεκριμένο στοιχείο και μετά αναδύεται σιγά σιγά προς τους πατέρες του μέχρι να φτάσει στο window. Τώρα, λύνει προβλήματα όπως αυτό που είπα τώρα, ότι έχουμε ένα div μέσα ένα pair, ένα παράγραφο και έχουμε τα δύο click handlers. Στο drag and drop θα δούμε γιατί χρησιμοποιούμε την ανάδυση για να έχουμε στο drag and drop. Δεν είναι τόσο απλό όσο θα το παρουσιάσουμε σήμερα. Όποιος θέλει αναλυτική εξήγηση, σε αυτό το link θα βρει και για το W3C μοντέλο της ανάδυσης γεγονότων και για τις Microsoft το μοντέλο. Οπότε ας το δούμε σε σχήμα αυτό για να το καταλάβετε καλύτερα. Εδώ πέρα είναι το δέντρο, είναι η αναπαράσταση του εγγράφου μας. Εξωτερικά έχουμε το document, μέσα είναι το body, μέσα είναι το div, έχω παραλείψει κάποια πράγματα όπως το HTML, το window, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Το window είναι έξω από όλα, μέσα είναι το document, μετά θα ήταν το HTML και ενδεχομένως αν υπήρχαν πράγματα μεταξύ του div και το body, τότε θα ήταν και αυτά εκεί πέρα. Τώρα όταν κάνω click εγώ πάνω στο div, τότε τρέχει αυτό το event εκεί πέρα και μετά σιγά σιγά ανεβαίνει προς τα πάνω, όπως λέμε αναδύεται, και εκτελείται το event για το body και εκτελείται το event για το document. Που σημαίνει ότι πρώτα θα τρέξει αυτό που ήταν πάνω-πάνω και μετά, αν το φανταστείτε σε... αν είναι, ξέρω, το div εδώ πέρα, και πίσω είναι το body, πρώτα θα τρέξει αυτό που είναι μπροστά και πάει προς τα πίσω μέχρι στο τελευταίο έλεγχο. Ωραία. Τώρα, πόσα γεγονότα υπάρχουν, έχουμε δει τώρα το click και το submit. Υπάρχουν πολλά άλλα γεγονότα που μπορούμε να προσθέσουμε τη διαδραστικότητα στις σελίδες μας. Το κωδικείο είναι mouse down, mouse up, click, θα δούμε και το mouse move. Η τρολή key down, key press, key up και τη φόρμα submit και reject. Και εκτός από αυτά είναι και πολλά άλλα. Οπότε ας κάνουμε ας δούμε κάποια από αυτά. Το γεγονός mouse down. Όπως λέει και η λέξη, αυτό το γεγονός συμβαίνει όταν ο χρήστης πιέσει ένα κουμπί στο ποντίκι του. Όχι απαραίτητα να κάνει κλικ, αν το κρατήσει πατημένο, τότε είναι όταν πηγαίνει κάτω το κουμπί του ποντικιού, τότε αυτό το event γίνεται πυροδοτήπε. Μπορούμε να το ορίσουμε σε οποιοδήποτε στοιχείο, αφού σε οποιοδήποτε στοιχείο μπορούμε να κάνουμε κλικ. Και διαχειρίζεται αυτό το πράγμα. Το δεύτερο event του ποντικιού, το mouse up, συμβαίνει αντίστοιχα όταν ο χρήστης αφήσει το ποντίκι του. Δηλαδή, το έχει πατήσει σε κάποιο σημείο του εγγράφου, μπορεί μετά να το μετακινήσει να το κάνει ό,τι θέλει. Όταν το αφήσει,
τότε το mouse up γεγονός θα πυροδοτηθεί και θα γίνει την ώρα που θα αφήσει το ποντίκι του. Παρατηρήστε ότι δεν είναι απαραίτητο όταν κάνω κλικ σε ένα κουμπί το mouse down και το mouse up να είναι στο ίδιο στοιχείο. Μπορεί να κατεβάσω το ποντίκι μου πάνω σε ένα link, να το μετακινήσω και μετά όταν το αφήσω να είναι πάνω από ένα άλλο στοιχείο. Το mouse down και το mouse up θα επιρροτηθούν για διαφορετικά στοιχεία. Άρα κάθε φορά αυτό το γεγονός αφορά το στοιχείο στο οποίο είναι πάνω και έρθει. Την ώρα το mouse μου, και αυτό όπως το λέει η λέξη, συμβαίνει όταν το ποντίκι μετακινείται. Μετακινείται σημαίνει όχι απαραίτητα ένα πίξελ, σημαίνει κάθε φορά που κοιτάει που είναι το ποντίκι και όταν το κάνω γρήγορα θα έχει πάει ξέρω από εδώ ή εκεί πέρα. Δηλαδή δεν γίνεται fire κάθε φορά αυτό το event, κάθε φορά που μετακινεί το cursor σε ένα πίξελ. Οπότε αυτό το event πυροδοτείται κάθε φορά που μετακινώ το ποντίκι μου κάποια απόσταση, δεν ξέρω πόση, και πάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε στοιχείο. Ωραία. Τώρα, άμα συνδυάσουμε όλα αυτά που είπαμε τώρα, τι γίνει. Να ας πούμε και αυτά. Ωραία. Στο αντικείμενο γεγονότος που είπαμε είναι ότι ο πρόσδεκτης μας περνάει στους παράμετρους στους χειριστές μας, υπάρχουν διάφορες ιδιότητες που αφορούν το ποντίκι. Όπως είπαμε πριν, πού ήταν το ποντίκι και ποιο πλήθος έχει πατήσει. Τώρα αυτά τα παίρνουμε εμείς με ιδιότητες πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Η ιδιότητα PageH μας λέει ότι το ποντίκι ήταν τόσα πίξελ αριστερά από το τόσα πίξελ δεξιότερα μάλλον από την αριστερή μεριά του document. Και το PageH μας λέει ότι το ποντίκι ήταν τόσα πίξελ κάτω από την πάνω μεριά του document. Προσέξτε, το document δεν είναι η πάνω αριστερή γωνία του browser σας, είναι η πάνω αριστερή γωνία του εγγράφου σας, που σημαίνει ότι αν έχετε κάνει scroll down, αυτό είναι κάπου πιο πάνω από την πάνω αριστερή γωνία του browser σας. Δηλαδή, το έγγραφο είναι πάντα, όχι πάντα, συνήθως είναι μεγαλύτερο από το window που είναι το παράθυρο του φιλοδοτητή σας. Άρα, page C παίρνουμε τις αποστάσεις του ποντικού και το widget μας λέει με ένα νούμερο ποιο κουμπί ήταν πατημένο. Το ένα, αν το widget είναι ένα, σημαίνει ότι είχα κάνει click ή mouse down με το αριστερό πλήκτρο. Το 2 με το μεσαίο κουμπί, είναι η ρόδα που πατάτε. Και το 3 είναι με το δεξί κουμπί του ποντικού. Ωραία, πήγαινε στην υπόπη. Τώρα, θα κάνουμε εδώ πέρα ένα demo. Θα δημιουργήσουμε τον drag and drop που λέμε. Είναι όταν κάνουμε κλικ πάνω σε ένα στοιχείο, κρατάμε το ποντίκι πατημένο, το σέρνουμε και μετά το αφήνουμε. Και αυτό που βλέπουμε στην οθόνη είναι πήγε το αντικείμενο να μετακινείται μαζί με το ποντίκι μας. Και θα χρησιμοποιήσουμε τα τρία events mouse down, mouse move, mouse up και το αντικείμενο γεγονότος. Και θα δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, το κάνουμε στην επόμενη. Ωραία, άλλο ένα γεγονός του ποντικού είναι το click. Το λέει η λέξη, για να κάνω click κάπου. Αυτό σημαίνει όταν γίνεται mouse down και mouse up στο ίδιο στοιχείο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνω γρήγορα click. Μπορώ να κάνω mouse down, να περιμένω 2-3 δευτερόλεπτα και να τα αφήσω. Πάλι αν το element, αν το στοιχείο μάλλον που γίνεται το mouse down και το mouse up είναι το ίδιο, τότε πυροδοτείται και το γεγονός click. Με αυτό μπορούμε να υλοποιήσουμε κουμπιά, για παράδειγμα σε μια διαπαφή χρήστη, να ορίσουμε με spans κουμπιά. Και άλλο να κάνουμε. Δεν ξέρω, διάφορα. Άμα χρειάζεται click, έτσι γίνεται. Ωραία. Αυτά είναι λοιπόν τα γεγονότα του ποντικού. Παίρνουμε σχεδόν όλα τα στοιχεία που μπορούμε να πάρουμε από το ποντίκι. Τώρα ας δούμε τι σημαίνει ότι ο χρήστης πατάει κουμπιά στο πληκτρολόγιο του. Για τα κουμπιά στο πληκτρολόγιο έχουμε τρία events, το key down, key up και το key press. Το key down, παράδειγμα το mouse down, είναι την ώρα που πατάει ο χρήστης ένα κουμπί, τότε αυτό γίνεται, τότε αυτό το γεγονός πυροδοτείται. Και τα στοιχεία, αυτό το γεγονός μάλλον μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πάνω σε στοιχεία που μπορούν να εστιαστούν. Τώρα τι σημαίνει εστίαση, το είχαμε δει στις φόρμες, όταν
όταν μια φόρμα είναι ενεργοποιημένη και ανάβει και έξω, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη είναι σε εστίαση. Το χρησιμοποιούσαμε και με το CSS με το anocap.focus στην ψευδοκλάση, να θυμάστε. Τώρα υπάρχουν διάφορα elements σε κάθε πρόσωπο που λέγεται focus. Συνήθως, αν ορίζετε το keep down στο window, που είναι εκεί που καταλήγουν εν τέλει με την ανάντηση όλα τα events, θα είστε σίγουροι ότι το πιάσετε αν πατήσει κάποιο χρήστη. Ωραία, οπότε είναι το key down. Το key up είναι αντίστοιχα όταν πατήσει το κουμπί, την ώρα που θα το αφήσει, θα μου γίνει, θα πυροδοτηθεί το συγκεκριμένο event. Πάλι ισχύει το ίδιο πριν με τα αντικείμενα, με τα στοιχεία που μπορούν να εστιαστούν. Οπότε καλύτερα να έχετε τους χειριστές σας στο window και όχι σε κάποιο στοιχείο, αν δεν είστε σίγουροι αν θα πυροδοτηθεί. Και υπάρχει και το key press. Το key press είναι όλη η διαδικασία που πιέζει ένα πλήκτρο, αλλά έχει την εξής διαφορά. Όπως έχετε δει, όταν γράφετε κείμενο και κρατάτε ένα κουμπί πατημένο, το γράμμα επαναλαμβάνεται συνεχόμενα μέχρι να αφήσετε το κουμπί. Αυτό γίνεται και με το key press. Κάθε φορά που θα εμφανιζόταν ένας χαρακτήρας να γράφετε, γίνεται fire the key press, που σημαίνει ότι το έχετε πατημένο. Πολλά τέτοια events θα γίνουν συνεχόμενα πυροδότηση το ένα μετά το άλλο. Ανάλογα με το πόσο γρήγορα είναι διαθεσμένο ο υπολογιστής να γράφει. Και πάλι πέρα με το πληκτρολόγιο ισχύει ότι μπορούμε να ορίσουμε αυτούς τους χειριστές, αυτά τα γεγονότα μόνο σε στοιχεία που εστιάζονται. Τώρα, σχετικά με το αντικείμενο γεγονότος, η πληροφορία μας δίνει σχετικά με το πληκτρολόγιο. Όταν το keep down πυροδοτηθεί, εμάς μας ενδιαφέρει να ξέρουμε τι πίεσε ο χρήστης. Εγώ πίεσε το πάνω βελάκι, πίεσε το κάπα, το enter κλπ. Αυτό γίνεται με την ιδιότητα which και μας δίνει ένα νούμερο. Τώρα αυτό το νούμερο δεν είμαι σίγουρος αν είναι η τιμή ASCII του γράμματος στο λατινικό πληκτρολόγιο. Όχι, σίγουρα δεν είναι, γιατί. Λοιπόν, είναι ένας αριθμός που αντιστοιχίζεται κάθε φορά σε ένα κουμπί του πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, στο enter είναι το 13 που το θυμάμαι. Οπότε, αν χρειαστείτε κάποιο γράμμα όταν το δουλεύετε, θα το ψάξετε. Ξέρω, θα πατήσετε το κουμπί και θα δείτε ποιο νούμερο παίρνει το which. Οπότε, έτσι θα βρείτε τη στοιχεία του γράμματος που θέλετε. Άρα, στο which παίρνω μία αναφορά στο κουμπί το οποίο πατήθηκε, ως το χαρακτήρα. Για παράδειγμα, αν πατήσω κεφαλαίο κάπα με μικρό κάπα και πατήσω το ίδιο κουμπί, το which θα έχει το ίδιο νούμερο. Δεν περιέχει δηλαδή το which στο γράμμα. Προσοχή σε αυτό. Επίσης, οι άλλες δύο ιδιότητες, το control key και το alt key, συνήθως θα είναι false, αλλά αν είναι true, σημαίνει ότι την ώρα που συνέβη το συγκεκριμένο event, το control ήταν πατημένο ή το alt ήταν πατημένο. Αυτές οι ιδιότητες που έδειξα δεν ισχύουν μόνο στα key press και στα key down key up, ακόμα και όταν ένα γεγονός ποντιού, για παράδειγμα, να κάνω κλικ, πάλι μπορώ να δω αν την ώρα που έκανε κλικ ο χρήστης είχε πατήσει και το control, ελέγχοντας αυτή την ιδιότητα. Δηλαδή, το αντικείμενο γεγονότος είναι κοινό σε όλα τα events. Ή τις ιδιότητες είναι ορισμένες. Ωραία. Οπότε, έχοντας αυτά τα events στο Keydown και από KeyPress, μπορώ να έχω συντομές πληκτρολογίου. Τώρα, το Twitter και το Gmail το έχουν υλοποιήσει αυτό. Αν θα το δείξω στο βίντεο, πρέπει να οπότε, τώρα διότι σπάζει το ερωτηματικό, αυτό έκανε πυροδότηση ένα key press event που λέει στη JavaScript που έχουν γράψει η μηχανική του Twitter ότι το ερωτηματικό πατήθηκε και το αποτέλεσμα που βλέπω ως χρήστης είναι το παραθυράκι με τη βοήθεια που μου λέει ποια είναι τα άλλα keyboard shortcuts. Οπότε όταν πατάω το F, το Twitter μου γίνεται favorite, το R κάνει like κλπ. Οπότε χρησιμοποιώντας αυτά τα events έχει υλοποιήσει το Twitter keyboard shortcuts, ναι. Εδώ πέρα νομίζω πλέον το ερωτηματικό και το slash δεν είναι στο ίδιο που μιλήσεις με κάποια ψηφολογία. Ναι, είναι, όχι σε όλα νομίζω. Υπάρχουν αυτές οι δύο που έδειξα, δεν είναι όλες στο αντικείμενο του. Πώς λένε. Του γεγονότος. Αλλά εκτός από αυτό μπορείς να δεις. Αν είναι πατημένο, νομίζω γίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκτός από αυτές τις ιδιότητες,
Αν μπει στην JQA στο Event Object και δεις ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαιτήσεις από αυτές. Και μία από αυτές είναι να βρεις και πιο το car code, που σημαίνει τον κωδικό χαρακτήρα το οποίο πάτησες. Άρα το which σου δίνει πιο ubiquitous μικρολογίου πάτησες και υπάρχει το car code που σου δίνει τον χαρακτήρα. Οπότε έτσι γίνεται ο διαχωρισμός εδώ πέρα. Καλή ερώτηση. Ωραία. Οπότε μία χρησιμοποιείται είναι για keyboard shortcuts, ναι. Στην περίπτωση που ρυθμίζουμε, π.χ. Να γίνεται κάποια λειτουργία με ένα, κύστρο το οποίο είναι ήδη δεσμευμένο από το enclosure, τότε ποιο ισχύει. Δηλαδή, αν πατήσουμε controllers, να γίνεται κάτι. Ναι. Όταν έχεις ορίσει ένα event να τρέχει, να πατήσει, όταν μάλλον γίνεται γενικά ένα kickdown, τότε αυτό θα γίνει fire για να πατήσει controllers. Που σημαίνει ότι θα τρέξει ο κωδικά σου, αλλά συνήθως δεν μπορείς να αποτρέψεις αυτό που κάνει ο browser. Για παράδειγμα, όταν πατήσεις F5, νομίζω ότι δεν γίνεται να αποτρέψεις το refresh. Θα πατήσεις Ctrl-W για να κλείσεις το tab, οπότε δεν μπορείς να το αποτρέψεις. Αλλά παρ' όλα αυτά, μπορείς να τρέξεις κάποιο κώδικα πριν γίνει αυτό ή μπορεί να γίνει και να σου τερματίσει, δεν είσαι σίγουρος. Συνήθως του browser υπερισχύουν πάνω από τα δικά σου. Κλείσω και δεν είναι. Ωραία, λοιπόν, αυτά ήταν τα events για το μικρολόγιο. Και τώρα έχουμε άλλα δύο events που αφορούν τις φόρμες. Έχουμε δει ήδη το submit. Αυτό το submit, το γεγονός submit μάλλον, πυροδοτείται όταν πατάω υποβολή σε μια φόρμα ή πατάω enter όταν είμαι σε ένα text, όταν γράφω, ξέρω, για να υπάρχω και πατήσω enter. Τότε, όταν πάει να κάνει ο browser submit τη φόρμα, πριν την κάνει submit, τρέχει αυτό το γεγονός. Και μπορώ πάνω σε αυτό να βάλω μια συνάρτηση. Το είχαμε δει όταν ελέγχαμε αν το username ήταν πάνω από τρεις χαρακτήρες και άλλο τι ελέγχαμε. Και ελέγχαμε στο shade, αν θυμάστε, αν το κείμενο που είχε γράψει ο χρήστης είναι κενό. Αυτό το γεγονός δεν μπορούμε να βάλουμε σε οποιοδήποτε στοιχείο. Έχει να μόνο σε φόρμες οι οποίες γίνονται σε αυτομή. Και αυτό που μας επιτρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε validation στο client-side κώδικα με JavaScript, οπότε δεν χρειάζεται κάθε φορά να στέλνουμε τη φόρμα στον server να την κάνουμε validate. Αλλά επίσης είχε εννοούσες ότι το ότι την κάνουμε validate στο client δεν σημαίνει ότι ο κώδικας πρέπει να κάνει validate, πρέπει να λύνει και από τον server προφανώς. Οπότε μην εμπιστεύεστε το client. Τώρα, εκτός από το submit, υπάρχει το reserve. Υπάρχει ένα input type reset αντί για type insertion submit, το οποίο αυτό που κάνει είναι να επαναφέρει όλα τα πεδία της φόρμας στις προηγούμενες τιμές. Δεν χρησιμοποιείται και πολύ. Πάντως, αν το χρησιμοποιήσετε και το κάνετε click, τότε αυτό το γεγονός θα πυροδοτηθεί την ώρα που θα κάνετε reset. Λοιπόν, το τελευταίο γεγονός για σήμερα που θα μάθουμε είναι το event load. Το event load διαφέρει από τα υπόλοιπα από την άποψη ότι δεν το πυροδοτεί ο χρήστης, που σημαίνει ότι είναι αποτέλεσμα κάποια κίνηση του κωδικού ή κάποιο πλήκτρο, δεν το προκαλεί ο χρήστης. Το γεγονός load μας ειδοποιεί ότι έχει τελειώσει το φόρτωμα της σελίδας. Και αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε κάποιο κώδικα ο οποίος θέλουμε να τρέξει όταν έχει φορτώσει σελίδα, για παράδειγμα θέλουμε να πάρουμε την τόμα παράσταση κάποιου στοιχείου. Αν τρέξουμε αυτόν τον κώδικα πριν ο browser έχει προλάβει να διαβάσει όλο το έγγραφο, αυτό θα δημιουργήσει spam στον κώδικα μας. Οπότε με αυτό το γεγονός ασφαλίζουμε ότι ο κώδικας μας θα τρέξει όταν έχει φορτωθεί όλο το έγγραφο στην πλήμη. Και αυτό όταν λέμε φόρτωμα εννοούμε το εξής, ότι ο browser έχει διαβάσει όλο το HTML του body, που σημαίνει ότι έχει κατασκευάσει όλο το DOM μέτρο. Και επίσης έχει κατεβάσει και όλες τις εικόνες. Άρα, όταν γίνει αυτό, ο κώδικας που θα γράψουμε στον χειριστή του load event θα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε σημείο του γράφου θέλει χωρίς να έχει πρόβλημα. Ωραία. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά θα υλοποιήσουμε τα events που έχουμε μόλις τώρα. Σταματήσαμε πριν στο γεγονός load. Είπαμε ότι είναι το επιερώτηση αυτού του γεγονότος όταν φορτωθεί όλο το body και όλες οι εικόνες. Οπότε αυτό εκτός από το γεγονός αυτό στο document που είναι όταν φορτώσει όλο, μπορούμε να το ορίσουμε και ξεχωριστά σε μια εικόνα και θα γίνει φάρμα να κατέβει αυτή η εικόνα στον browser. Ωραία, εδώ μάλλον το γεγονός
το οποίο είναι το change, και συμβαίνει όταν αλλάζει ιδιότητα value κάποιου στοιχείου. Τώρα την ιδιότητα value την έχουν μόνο το input και το select, και το text area είναι το value, είναι αυτό που περιέχει. Οπότε με αυτό το γεγονός μπορούμε να, για παράδειγμα, να γράφει ο χρήστης ένα email στο πεδίο email, κάθε φορά που αλλάζει η επιτυχία του πεδίου να ελέγχουμε αν είναι έγκυρη διεύθυνση email, ή όταν γράφει η δεύτερη φορά τον κωδικό του, σε κάθε κίτρο που πατάει να ελέγχουμε αν είναι ίδιος ο κωδικός που γράφει τη δεύτερη φορά μας ή με αυτό που γράφει στην πρώτη φορά. Οπότε το ορίζουμε σε αυτά τα τρία elements και κάθε φορά που αλλάζει το περιεχόμενό του έχουμε αυτό το γεγονός που πυροδοτείται και μπορούμε να το ελέγξουμε στη Java. Τώρα, κάποια από τα events αυτά γίνονται πυροδότηση πριν συμβεί κάτι άλλο στον browser. Για παράδειγμα, να κάνω κλικ σε ένα link, θα γίνει πρώτα πυροδότηση που κλικ event και μόλις τελειώσει τη συναρτήση που τρέχω, θα πάει ο browser να μπει σε αυτό το link. Όταν κάνω submit τη φόρμα, τρέχει το submit, μόλις τελειώνει ο χειριστής μου, γίνει submit τη φόρμα. Ή κάνω κλικ προποντήκη και αρχίζω να κάνω drag, τότε αρχίζει να επιλέγει το κείμενο. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι εντάξει, αλλά καμιά φορά θέλουμε να το μπλοκάρουμε αυτό και ο τρόπος που γίνεται είναι ο χειριστής σε ένα συγκεκριμένο event να επιστρέψει false. Οπότε όταν σε έναν χειριστή που τρέχει στο submit επιστρέψει false, τότε η φόρμα δεν θα σταλεί. Αν σε ένα link στο click επιστρέφουμε false, ο browser δεν θα συνεχίσει να μπει σε αυτό το link. Ή όταν κάνουμε click για την drag, αν στο mouse down επιστρέψουμε false, τότε δεν θα αρχίσει η επιλογή κειμένου. Οπότε, αν θέλουμε κάτι να το αποτρέψουμε, επιστρέφουμε false τον αντίστοιχο χειριστή του γεγονότος. Καλά, αυτή είναι τα. Ωραία. Οπότε, αυτή την ώρα θα υλοποιήσουμε με αυτό το event που μάθαμε και τους τρόπους που είπαμε να δηλώνουμε events, θα φτιάξουμε κάποια κουμπιά τα οποία θα κάνουν drag and drop, που λέμε. Δηλαδή θα μπορεί ο χρήστης να κάνει κλικ, να τα σύρει κάπου αλλού και να τα αφήσει και να μείνει εκεί. Ωραία. Το βασικό έτσι είναι HTML έγγραφο. Και αυτό θα είναι το κουμπί μας στο εκείνο. Και τώρα θα αρχίσουμε να γράφουμε Java και κάτω και τα save να μπει το πόλο. Τα βλέπετε όλοι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε τη γενική ιδέα του drag and drop. Καταρχάς ποια events θα χρειαστούμε. Ποιος θα ήθελε να πει. Ποια γεγονότα, τι γεγονότα συμβαίνουν όταν κάνω drag and drop ένα πράγμα. Θα το δούμε με το drag and drop. Εντάξει, τρέξει το παράδειγμα. Ωραία, εδώ πέρα είναι το ένα παράδειγμα που φτιάξει. Το drag and drop είναι αυτό. Μπορώ να κάνω κλικ σε ένα κουτί, να το σύρω και να μείνει εκεί που είναι. Θέλουμε να φτιάξουμε αυτό το πράγμα από την αρχή εδώ πέρα. Ωραία. Ναι. Αν πάμε τώρα μόνο στο τι σημαίνει. Είναι position absolute αυτά. Ανάλογα με το z-index τους λοιπόν, όπως έχω πει στο CSS. Ωραία. Ναι. Τι θα χρειαστούμε. Ναι. Τι event σημαίνει όταν κάνω κλικ, σύρω και τα αφήνω. Χρειάζεται ένα mouse down, ένα mouse loop και ένα mouse up. Ωραία, σωστά. Όταν κάνω drag and drop, όταν κάνω click στην ουσία που θέλω να πάρω το στοιχείο που θέλω να μετακινήσω, γίνεται mouse down. Όσο το μετακινώ, γίνονται 5 πολλά mouse move. Για κάθε φορά που μετακινώ ένα κομματάκι στο ποντίκι, γίνεται 5 το mouse move. Και την ώρα που το αφήνω, γίνεται 5 το mouse up. Ωραία, να δώσουμε κάποιες διαστάσεις τώρα στο τι. Ωραία. Οπότε, τι πρέπει να γίνεται. Τώρα φανταστείτε ότι οι συνάρτητες που θέλουμε να αράσουμε θέλουν να είναι γενικευμένοι. Όπως είναι στο παράδειγμα, ξέρω εγώ είχα 6 κουτιά που έλεγαν drag. Οπότε, οι χειριστές που θέλουμε να γράψουμε εδώ πέρα θέλουμε να είναι γενικευμένοι και όσα κουτιά και να έχουμε που θέλουμε να είναι drag,
τότε αυτό να μπορεί να γίνει. Βάλω το class in random. Ωραία. Όταν σημαίνει λοιπόν mouse down σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο το οποίο θέλουμε να του κάνουμε την drag and drop, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το στοιχείο. Ναι. Να μετακινεί. Ναι, αυτό είναι όλο το. Όχι το εφέ. Όλη η δουλειά που θέλουμε να κάνουμε τώρα προσπαθούμε να τη σπάσουμε σε τρία κομμάτια. Τι πρέπει να γίνεται όταν το γεγονός mouse down συμβαίνει, τι πρέπει να γίνεται όταν το mouse move συμβαίνει και τι πρέπει να γίνεται όταν το mouse up συμβαίνει. Εντάξει, θα σας αρχίσουμε κάποιο διαφορετικά. Τι πρέπει να γίνεται όταν συμβαίνει ένα γεγονός mouse move. Ναι. Πρέπει να αλλάζουμε τη θέση του συγκεκριμένου div και να του πηγαίνουμε εκεί που το ποτήρι εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Θα το κάνουμε αυτό. Ναι. Ωραία. Τι θα πρέπει να αλλάξουμε. Okay, λοιπόν, τώρα είμαστε μέσα στο script, τώρα και μέσα θα αλλάξουμε το δικά μας. Για να ορίσουμε ένα event, ας το κάνουμε με jQuery. JQuery. Πολύ δεσμόνο, το σκεφτούμε με jQuery. Ωραία, πώς θα ορίσουμε το event mouse move με jQuery. Ας υποθέσουμε ότι το χειριστή μας το λένε mouse move handler για παράδειγμα. Κανείς. Λοιπόν, αυτή τη συνάρτηση που αλλάζουμε στη συνέχεια. Τώρα θέλουμε κάθε φορά που γίνεται το mouse move πάνω σε το στοιχείο που είναι η Classic Dragon να τρέχει αυτός ο χειριστής. Ναι. Κάθε φορά που θα βρίσκεται σε μια θέση στο ποντίκι θα αλλάζουμε το CSS του div και θα αλλάζουμε τα attributes, τα top και τα left και θα βάζουμε ίδια με εκείνα του ποντικιού. Ωραία. Αυτό είναι το σωστό. Είναι αυτό που θα περιέχει στην ουσία στην άρτηση mouse move αυτό που είπες. Άρα, πώς το κάνω αυτό στην jQuery. Εδώ πέρα έχουμε πει ότι όταν εκτελείται η συνάρτησή μας, πώς θα αναφερθεί στο στοιχείο του. Θα βάλουμε το δολάρι. Δολάρι, ναι. Μέσα θα βάλουμε το. Το πίστευμα. Το πίστευμα. Πολύ σωστά. Οπότε εδώ πέρα χρησιμοποιούμε το δολάρι δεις. Είναι μια αναφορά στο συγκεκριμένο στοιχείο που γίνεται move εκείνη τη στιγμή. Για να δούμε αν την πλέον. Ναι. Τώρα, τι θα πρέπει να κάνουμε για να τρέξει αυτή η συνάρτηση. Τώρα αυτός ο κώδικας αν τον φορτώσουμε δεν θα τρέξει τίποτα επειδή απλά έχουμε ορίσει μια συνάρτηση. Για να τρέξει πρέπει να την ορίσουμε ως χειριστή σε κάποιο γεγονός. Εντάξει, να πεις. Θα πρέπει να πάρουμε την DOM αναπαράθεση του div που έχει ορίσει εκεί πέρα Διονύσης με jQuery, δηλαδή δολάριο ανοίγουμε παρένθεση τελεία draggable και παρένθεση. Ωραία, εδώ πρέπει να έχουμε πάρει την jQuery, να το ορίσουμε με jQuery, δεν χρειάζεται να πάμε σε DOM. Δηλαδή, αν θα αλλάξουμε εδώ πέρα να πάρουμε το 0 που θα είναι η DOM αναπαράθεση, να ορίσουμε τελεία mouse move όπως είδαμε με jQuery κατευθείαν που θα δουλεύει σε όλους τους browsers αυτό. Οπότε είπαμε αυτή τη συνάρτηση χωρίς να περάσουμε στην DOM αναπαράσταση κατευθείαν με DOM, με jQuery συγγνώμη, ορίζουμε με mouse move μέσα από την jQuery η οποία θα αναλάβει να το κάνει να παίζει όλους τους browsers. Οπότε έχουμε περάσει τη συνάρτηση mouse move handler στη συνάρτηση mouse move. Οπότε αυτή η γραμμικότητα αυτό που κάνει είναι βρίσκει όλα τα στοιχεία που έχουν την κλάση draggable και σε αυτά ορίζει κάθε φορά που γίνεται mouse move πάνω τους να τρέχει η συνάρτηση mouse move handler. Ωραία, ας το δούμε. Έτσι την κονσόλα στον. Ωραία, βλέπουμε γίνονται fire πάρα πολλά events και το δεις κάθε φορά που κάνουμε control log this περιέχει κάθε φορά το συγκεκριμένο div που κουνάμε το ποντίκι από πάνω. Ωραία, τώρα ας κάνουμε κάτι πιο χρήσιμο, να αλλάζουμε το CSS μέσα στη συνάρτηση, να αλλάζουμε το CSS του this και να αλλάζουμε το top και το left να είναι ίδιο με το ποντικιού. Πώς το κάνω, πώς αλλάξω το CSS με jQuery. Το
βάλουμε δολάρια παρένθεση δις. Ναι. Μετά την παρένθεση τελεία CSS. Παρένθεση. CSS. Ναι. Τι. Α, οκ. Ναι. Και μέσα θα του δώσουμε τις νέες ιδιότητες που θέλουμε να πάρει. Που θα position του δώσουμε. Ωραία. Στο μόνο σου, ας το πάρουμε πριν να έχει position absolute και να το ορίζω. Λοιπόν, ο ρεφρίζω να έχει πάντα position absolute. Δηλαδή η θέση την εξαρτάται κάθε φορά από την πάντα στη λίγο του πρόσε και να την πάντα αριστερά πάνω. Οπότε τώρα κάθε φορά που γίνεται mouse move πάνω του, θα ορίσουμε σύνθεσης ιδιότητες με τον τρόπο που δείξαμε στο προηγούμενο μάθημα και αυτές είναι με την τελεία CSS. Οπότε το left θέλουμε να το κάνουμε ίδιο με τη θέση του ποντικιού. Ποια είναι η θέση του ποντικιού? Πώς είπαμε ότι βρίσκουμε θέση του ποντικιού όταν σημαίνει ένα γεγονός. Ναι. Από το γεγονός έχουμε το page key. Ωραία. Άρα, όταν λέμε το γεγονός, εννοούμε το αντικείμενο γεγονότος και είπαμε για να έχουμε πρόσβαση σε αυτό, θα μας το περάσει ως παράμετρο στη συνάρτησή μας. Άρα, για να έχουμε πρόσβαση σε αυτό, εδώ πέρα το ονομάζουμε ε και το βάζουμε παράμετρο στην συνάρτησή μας και όταν θα τρέξει αυτός ο χειριστής, το ε θα περιέχει τις ιδιότητες που είπαμε πριν την ώρα που είναι το event. Άρα, το ε.page περιέχει εκείνη τη στιγμή που είναι το ποντίκι σε σχέση με τη σελίδα μας. Άρα ορίζουμε την ιδιότητα left του CSS να είναι page key και το συνενώνουμε και ενώ pixels. Ένας αριθμός το συνενώνουμε μαζί με το pixels, άρα θα είναι, ξέρω, αν είναι στο 100 το ποντίκι θα είναι 100 pixels και αντίστοιχα από κάτω το top να είναι από την πάνω μια σελίδα όσο είναι και το ποντίκι. Ωραία, αυτό το πώς θα τρέχει. Ωραία, βλέπουμε τώρα ότι κάθε φορά που πηγαίνει το ποντίκι πάνω από το συγκεκριμένο στοιχείο, αλλάζει το top και το left και γίνεται ίδιο με το ποντίκι, άρα πάνω το πάνω αριστερή του γωνία είναι πάντα ίδιο με το ποντίκι. Ωραία, κάτι κάναμε. Ωραία, τώρα η επόμενη μου ερώτηση είναι η εξής, τι θα πρέπει να κάνω έτσι ώστε το ποντίκι να μην, μάλλον θέση του στοιχείου αυτού να μην είναι πάνω στην πάνω αριστερή γωνία του ποντικιού, αλλά να είναι στο κέντρο του στοιχείου. Α, έχει το χρήσιμο που είναι όπως έτσι. Ποιος σαν είναι σταθερό, κοίτα το όπως σταθερό το... Α, οκ. Ναι. Αν στον αριθμό που βάζαμε πριν προσθέσουμε συν κάποια pixels, δεν είναι ένα κέντρο. Ωραία, αυτά τα pixels. Τώρα τι διαστάσεις έχεις δώσει, 150-150. Ωραία, τώρα το συγκεκριμένο κουτί έχει 100 pixels width και 50 pixels ύψος. Και άρα τι πρέπει να κάνω στο instance view. Εκεί μπορείζουμε η τελεία page key, τι πρέπει να κάνω έτσι ώστε το στοιχείο να είναι στη μέση. Στο page key να βάλουμε συν 25 pixel. Ναι. Και στο page συν 50. Ωραία, προσέξτε εδώ πέρα ότι επειδή έχω γράψει πρώτα process μεταξύ δύο αριθμών, θα γίνει σωστά η process και θα προσθέσει το string, δεν θα γίνει κάποιο λάθος. Δηλαδή, να πάρει τις παραθέσεις, ναι. Σωστά, θέλει πλήν. Διότι είναι η αποστάση από τα αριστερά, οπότε αν γράψεις σύν στην ουσία θα το πας από όποιο δεξιά, ενώ εσύ θα το πας προς τα πίσω και προς τα πάνω. Ωραία, άρα θέλουμε 50 και 25. Άρα τώρα ακολουθεί το ποντίκι μας και είναι πάντα στο κέντρο το ποντίκι στο έλεγχο. Ωραία, προχώρησαμε πάλι ένα βήμα ακόμα πιο κοντά, ακολουθεί το ποντίκι μας σωστά. Τώρα στο drag and drop, αυτό που κάνω είναι για να ενεργοποιήσω αυτή την συμπεριφορά πρέπει να γίνει mouse down button. Και όταν γίνεται mouse up, θα σταματάει αυτό το πράγμα. Άρα σημαίνει ότι πρέπει κάποιος κώδικας να τρέχει να γίνεται το mouse down και να ειδοποιεί ότι από εδώ και πέρα, όταν γίνεται mouse up, ακολούθει το ποντίκι. Και όταν γίνεται mouse up, θα του λέει από εδώ και πέρα, δεν ακολουθά το ποντίκι. Έτσι ώστε στο mouse down να αρχίσει να το ακολουθεί και στο mouse up να σταματάει και που το άφησε. Πώς το κάνω αυτό?
βάλουμε σε ένα χειριστή, θα δουλεύει στο markdown. Αυτό εδώ πέρα. Ποια άλλη σειρά. Το motion and move. Αυτή τη γραμμή είναι συμβάλλει να συμβαίνει όταν γίνεται mouse down. Ωραία, δεν γίνεται αυτό. Αυτό που λέει ο συνάδελφος είναι να ορίζουμε το συγκεκριμένο χειριστή μόνο όταν γίνεται mouse down. Που σημαίνει ότι αν δεν έχω κάνει mouse down, αυτό το event δεν το έχουμε ορίσει και δεν εκτελεί το χειριστή μας. Ας το κάνουμε. Οπότε ας όχι μια συνάδελφη να την πούμε mouse down handler. Ωραία, και μέσα πρέπει να κάνει αυτό. Ωραία. Δεν ξέρω, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν έχω βάλει το όμω. Ωραία, βάλει και το. Σου πει τη χειριστή. Ωραία, όρισε το most down handler. Το most down handler είναι στην ουσία. Μάλλον αυτό που θέλουμε να τρέξει να κάνουμε κλικ. Και όταν τρέχει αυτό το πράγμα, ορίζει ένα καινούριο χειριστή. Άρα τον χειριστή μας δεν τον ορίζουμε εμείς με την ώρα που φορτώνει τη σελίδα, ορίζεται μόνο όταν γίνει κλικ. Άρα έχω στο mouse down το mouse down handler και όταν τρέχει ορίζει και το mouse move. Λοιπόν, πριν σελίδα. Ωραία, βλέπω. Εντάξει, έκανε κλικ. Ωραία, έκανε κλικ και ορίζει και το mouse move. Οπότε, αν δεν έχει κάνει κλικ, το mouse move δεν τρέχει καθόλου. Την πρώτη φορά που θα κάνει κλικ, ορίζει το mouse move και το αντικείμενο ακολουθεί το ποντίκι. Ωραία, τώρα το πρόβλημα αυτό είναι ότι αν αφήσει το ποντίκι, τότε το αντικείμενο συνεχίζει και το ακολουθεί. Ωραία. Άρα θέλουμε να σταματήσουμε αυτή τη λειτουργία στο mouse up. Ναι. Άρα στο mouse up, πάρουμε move, αν δεν έχουμε κλείσει. Τι? Όχι, αν δεν έχουμε κάνει εμείς, είναι ευθύνος να κάνουμε move. Ναι, μπορούμε να κάνουμε το λίγο. Έχει μια αντίστοιχη συνάρτηση JQ, μπορούμε να τη δείξουμε. Εντάξει, το αντίστοιχο του. Ναι, εμείς το κάναμε JQ. Η αντίστοιχη μέθοδος για να αφαιρούμε events με JQ λέγεται unbind και περνάμε πρώτο παράμετρο το event που θέλουμε, δεύτερη το συνάρτηση. Άρα στο mouse up θέλουμε να σταματήσουμε το χειριστή μας να τρέχει όταν συμβαίνει το mouse move. Άρα θα κάνουμε unbind στο event mouse move και θα περάσουμε το mouse move handler. Άρα στο mouse down ορίζουμε να τρέχει ο χειριστής του mouse move handler όταν κουνάμε το ποντίκι και στο mouse up του λέμε σταμάτα να εισορίζουμε αυτό το event και μη σε νοιάζει πια. Ωραία, όπως βλέπουμε δουλεύει, κάνουμε click. Και που τα αφήνουμε εκεί μένει. Ναι. Θα μπορούσαμε μέσα στο mouse move handle, ναι. Στη συνάρτηση που έχουμε φτιάξει, να έχουμε μια συνθήκη που αν γίνει mouse up να κάνει return. Θα δουλεύει σωστά αυτό. Εκεί πέρα θα έχουμε συνθήκη το mouse move. Αν υπήρχε μια συνθήκη, εκεί λες, τώρα. Μέσα σε αυτή τη συνάρτηση, ναι. Αν γίνει mouse up, να γίνει return. Να διακοπεί η λειτουργία του. Ναι, κοίτα, λοιπόν, το βασικό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι παρόλο που αυτό με τα events δεν είναι εντύπωση και γίνονται πράγματα παράλληλα, η JavaScript τρέχει σε ένα thread. Το οποίο σημαίνει ότι όσο είσαι μέσα σε μια συνάρτηση, οτιδήποτε event συμβεί, δεν θα τρέξει ο χειριστή σου παρά μόνο όταν βγει από τη συνάρτηση και συνεχίσει να τρέχει τον υπόλοιπο κώδικα. Που σημαίνει το εξής, αν σε αυτή τη συνάρτηση έχεις μέσα ένα while true, που σημαίνει τρέχει για πάντα και δεν βγαίνει ποτέ από τη συνάρτηση, οτιδήποτε event συμβεί δεν θα το διαχειριστείς ποτέ, επειδή πρέπει πρώτα να τελειώσει η συνάρτηση που τρέχεις. Άρα όσο είσαι μέσα στη συνάρτηση δεν μπορείς να ξέρεις και τα events που έχουν συμβεί στο εγγραφό σου, πρέπει να εκτελειώσεις. Άρα, σίγουρα αν συμβεί το event την ώρα που τρέχει αυτή η συνάρτηση, σίγουρα θα τρέξει όλη και μετά θα τρέξει ο χειριστή σου για το event το mouse για παράδειγμα. Μια παρόμοια μέθοδος αυτή που λες, αντί να ελέγχεις μέσα εκεί όταν γίνει mouse, αν γίνει mouse από την ώρα που τρέχει, μπορείς να έχεις μια μεταβλητή η οποία τη λένε, ξέρω, is mouse pressed κλπ.
Και όταν γίνεται mouse down, αυτή να είναι true, και όταν γίνεται mouse up, αυτή να γίνεται false. Είναι και... ακριβώς μετά, το τύπο να ξοδεύει. Ναι, ακριβώς. Ωραία, ένας αναλυτικός τρόπος να κάνουμε αυτό είναι να ορίσουμε μια μεταβλητή, το οποίο είναι μηδράκι και είναι false. Αυτή τη μεταβλητή, μάλλον θα είναι αυτή που θα μας λέει αν είμαστε σε διαδικασία dragging ή όχι. Αρχικά είναι false και στην mouse move λέμε ότι αν δεν γίνεται dragging, τότε επέστρεψε και μην αλλάξει το CSS του κουτιού. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε στο mouse down handler και στο mouse up, αντί για αυτά εκεί πέρα, είναι στη μία περίπτωση να ορίσουμε το dragging true, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα ο έλεγχος που κάνουμε στη mouse move να επιστρέψει false και να συνεχίσει και να αλλάξει το CSS, και στο mouse up να το κάνουμε πάλι false, έτσι ώστε να ξανασταματήσουμε την εκτέλεση της mouse move. Ναι, άρα το mouse move τρέχει πάντα. Και ανάλογα με το τι είναι το dragging, true ή false, εκτελεί τον κώδικα που αλλάζει το CSS ή όχι. Και αυτό θα δουλέψει, ας το δούμε. Ωραία. Για κουνά τώρα την αμανία. Γεια σας. Έχει πρόβλημα για εσύ. Θα το πάμε. Α, ωραία. Λοιπόν, τώρα ο Διονύσης δεν έχει κάνει κλικ. Είδαμε ότι αν το κουνήσει πολύ γρήγορα. Ωραία, τώρα το κουτί έχει βγει έξω, έχει βγει έξω από, το κουτί. Αλλά παράλληλα, θα χωρίς να κάνει κλικ, τώρα πάει το κουτί και πάνω από το αντικείμενο. Τότε αυτό συνεχίζει να ακολουθεί την κίνηση του ποντικού, κάτι που δεν είναι επιθυμητό. Αυτό συμβαίνει και για τον εξής λόγο. Είπαμε ότι το mouse move δεν πυροδοτείται για κάθε pixel που μετακινείται το ποντίκι. Το οποίο σημαίνει ότι κάποια στιγμή το ποντίκι μετακινήθηκε πολύ έξω από το, κουτί και το mouse up, το event mouse up δεν πυροδοτήθηκε για, για αυτό το κουτί, αλλά πυροδοτήθηκε για το body. Που σημαίνει ότι άφησε το ποντίκι του όταν είχε βγει έξω από αυτό το κουτί. Δηλαδή δεν πρόλαβε το κουτί να ακολουθήσει το ποντίκι. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε και ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε είναι χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της ανάδυσης γεγονότων που είπαμε. Αρκεί, όταν ξέρουμε ότι κάτι γίνεται drag, τότε αρκεί αυτή η μεταβλητή τι είναι στον κώδικα. Εκεί. Όταν γίνεται το mouse up που ορίζουμε το drag να είναι false, το mouse up δεν χρειάζεται να το ψάχνουμε μόνο όταν συμβαίνει στο κουτί, αλλά και να το βρούμε πάνω στο body για παράδειγμα, δεν μας πειράζει. Δηλαδή, απλά ένα mouse up να ξέρουμε ότι έγινε σημαίνει ότι ο χρήστης έχει αφήσει το ποντίκι του. Άρα, οτιδήποτε element κινείται εκείνη την ώρα θα το σταματήσουμε. Άρα, αντί να ορίσουμε το mouse up στο στοιχείο που θέλουμε να συμβεί, να κινήσουμε, εν πάση περιπτώσει, το ορίζουμε στο body. Ωραία, ο λόγος αυτό δουλεύει. Τι δεν δουλεύει, μόνο το λόγο. Πάντα στο window. Το λάθος δεν δουλεύει. Πάντα στο window. Και το μόνος μου έφτιαξε. Όταν το ποντίκι είναι πάνω από το κουτί που θέλουμε να μετακινήσουμε, φανταστείτε ότι δεν το έχουμε μετακινήσει το ποντίκι πολύ, αλλά είναι εκεί την ώρα πάνω από το συγκεκριμένο κουτί. Τι? Άρα εδώ πέρα, όταν γίνεται mouse up, γίνεται πρώτα πυροδότηση του mouse up στο συγκεκριμένο div και μετά είπαμε συνεχίζει προς τους πατέρες του.
Οι πατέρες του είναι πρώτα, ο πρώτος πατέρας είναι το body, μετά το HTML, μετά το document και μετά το window. Άρα όταν πιάνουμε, όταν ορίζουμε κάποιον χειριστή για το mouse app στο window, σημαίνει ότι είτε γίνει το mouse app όταν το ποντίκι είναι πάνω στο div, είτε γίνει πάνω στο body, πάλι θα έρθει το event και θα το καταλάβει η συνάρτησή μας. Άρα όσο έντονα και να κουνάμε το ποντίκι θα είναι πάντα μέσα στο body, άρα θα ξέρουμε ότι έχει γίνει mouse up ή mouse move, ανεξάρτητα αν έχει γίνει πάνω στο στοιχείο. Πού είναι στο κώδικα. Πού είναι στο πάνω. Στο λοιπόν που λέει να δείξει. Όχι, έχεις μία το πέρα. Α, ναι. Ωραία, τώρα το πρόβλημα που πριν που είχαμε είναι ότι χρησιμοποιούσαμε το this, ενώ είχαμε ορίσει κάποιο γεγονός στο window. Τώρα, το mouse move handler, αν χρησιμοποιήσουμε την μεταβλητή this, τότε είπαμε ότι το this περιέχει το στοιχείο στο οποίο έχει γίνει το event. Οπότε, είχαμε ορίσει κάτω-κάτω, έχουμε ορίσει το mouse move να τρέχει στο στοιχείο window, που σημαίνει ότι κάθε φορά που τρέχει, κάθε φορά που πληρωθεί το συγκεκριμένο event, το this θα περιέχει το window, που δεν είναι προφανώς το element που θέλουμε. Άρα για να ξέρουμε κάθε φορά ποιο μετακινείται, πρέπει να το ξαναβρίσκουμε πάνω στη συνάρτησή μας, έχουμε γράψει και select.dragon. Οπότε κάθε φορά που τρέχει, δεν χρησιμοποιούμε το this για να βρούμε το στοιχείο, το βρίσκουμε με αυτό. Ναι, ναι, αλλά αυτό είναι μια κλάση, αν έχουμε πολλά στοιχεία με τέτοια κλάση, δεν θα βρούμε. Οπότε ας βάλουμε 2-3 divs να δούμε τι θα γίνει. Αντί για ένα, βάλε 2, ξέρω. Ωραία, είναι το ένα πίσω από το άλλο, κοιτούνται όλα μαζί, όπως λέω. Βασικά, βάλτε και στο absolute. Και βάλτε το στο... Ένα θέμα. Ωραία, βλέπουμε ότι όταν κάνουμε click και μετακινούμε ένα, το αποτέλεσμα είναι όλα τα υπόλοιπα να έρχονται μαζί του. Αυτό το, η γραμμή το οποίο προβάλλει αυτό το πρόβλημα είναι αυτή εκεί πέρα που επιλέγουμε όλα τα στοιχεία που έχουν την κλάση Dragon. Τι? Θέλει κάποιος να προβλέψει τι θα γίνει με αυτό. Ναι. Ωραία, είναι πολύ σωστό αυτό θα γίνει. Τώρα, όχι και να πιάσουμε, μόνο το πρώτο θα κουνιέται. Ωραία, ας βάλουμε και το βιβλίο κείμενο. Πώς το κάνουμε. Ωραία, είπαμε ότι καταρχάς το ότι όταν κάνω κλικ τραβάω το ποντίκι και επιλέγεται κείμενο είναι μια προεπιλεγμένη ενέργεια του browser, όπως όταν πατάω ένα link και πηγαίνει κάπου και όταν κάνεις admin είναι μια φόρμα που κάνεις admin. Πώς θα το αποτρέψω να συμβεί. Ναι. Θα θέσουμε ως χειριστή μια συνάρτηση που επιστρέφει όλους. Εντάξει, έχουμε μια συνάρτηση που τρέχει πάνω σε αυτό, όχι στο mouse, όχι στο mouse down. Οπότε, όταν κάνω mouse down, αντί ο browser να αρχίσει να επιλέγει κείμενο, αφού έχω επιστρέψει όλους, σταματάει να την επιλογή κειμένου και δεν έχω αυτά τα μπλερ τα σπαστικά. Ωραία, τώρα ας διαφέρουμε αυτό το πρόβλημα που δεν ξέρουμε κάθε φορά ποιο element κινούμε. Ωραία, ξεπίνει λίγο στις συναρτήσεις, κάτω-κάτω. Ωραία, εδώ πέρα έχω τρία γεγονότα. Τα δύο τα έχω ορίσει στο window και το άλλο το mouse down στο dragon. Σε ποιες από αυτές τις τρεις, τους τρεις χειριστές έχω γνώση για το αντικείμενο το οποίο γίνεται drag and drop. Ναι. Στο mouse down. Ναι, πολύ σωστά. Στο mouse down είναι η μόνη περίπτωση στην οποία ξέρω σε ποιο element έχει γίνει το click. Επειδή το mouse down το έχω ορίσει να είναι στα συγκεκριμένα στοιχεία που θέλω και όχι γενικά στο window. Άρα, αυτή τη συνάρτηση, όταν γίνεται mouse down,
Η μία λύση είναι να κρατήσω αυτή την πληροφορία που την έχει αυτή η συνάρτηση σε κάποια γενική μεταβολική που θα χρησιμοποιούν και άλλες δύο που δεν ξέρουν πιο απ' όλα τα στοιχεία που θα κινείται. Αυτή είναι λοιπόν στη mouse down. Ωραία. Στη mouse down, πώς θα βρω ποιο στοιχείο είναι αυτό το οποίο θα κινείται. Ωραία, πολύ σωστά. Είπαμε ότι το this καθόλου περιέχει το στοιχείο το οποίο, μάλλον για το οποίο έχει πυροδοτηθεί το γεγονός. Θες να πεις κάτι? Ναι, και το τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Κάνε, πες. Να κρατήσουμε σημείο μεταβλητή αυτό το this, το τελευταίο που πάει. Ωραία, άρα θα γράψουμε var drag element is on this. Δεν είναι το πάλι. Α, ωραία. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα έχουμε το var δεν μας κάνει, είναι το οποίο μεταβλητή συνάρτησης. Άρα θα γνωρίσουμε την μεταβλητή έξω από τη συνάρτηση. Πάνω-πάνω, για παράδειγμα, νομίζω ότι έχει τον Dragon Draw. Ωραία, ορίζουμε την μεταβλητή Drag Element και ο σκοπός αυτής της μεταβλητής είναι σε κάθε χρονική στιγμή να περιέχει το συγκεκριμένο στοιχείο που κουνιέται. Άρα αυτή η μεταβλητή θα τη θέτει το mouse downhander που είναι είπαμε, η μόνη συνάρτηση που ξέρει ποιο είναι αυτό που κουνιέται. Και οι άλλες δύο συναρτήσεις που είναι ορισμένες στο window θα το χρησιμοποιούν αυτή τη μεταβλητή για να διαβάσουν ποιο μετακινείται και έτσι ώστε να γίνει σωστά. Για που δεν χρειάζεται. Ποια? Για που δεν χρειάζεται. Όχι. Οπότε στην γραμμή 35 τώρα αντί για αυτό που έχουμε γράψει που επιλέγει το πρώτο στοιχείο του Dragon χρειαζόμαστε μια άλλη έκφραση που να μας πηγαίνει κάθε φορά στο στοιχείο που γίνεται εκείνη την ώρα drag. Ποιο είναι αυτό? Το drag element. Ναι, πολύ σωστά. Το drag element το έχουμε αποθηκεύσει προηγουμένως όταν είχε τρέξει το mouse down να ενίσχυε με το this. Άρα περιέχει το drag element μια αναφορά στο συγκεκριμένο στην τόμαδο παράσταση του στοιχείου που κουνιέται και γράφοντας δολάριο drag element περνάμε στην jQuery αναπαράσταση που μας δημιουργεί να αλλάζουμε CSS. Θα χρησιμοποιήσει ή πώς πρέπει να το δώσουμε κάποια τιμή? Μπορούμε να το δώσουμε αλλά δεν έχει, αφού μετά το θέλουμε να το θέλουμε εμείς. Θα μπορούσαμε να το δώσουμε τιμή window δηλαδή? Θα μπορούσαμε. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Άμα είχαμε όμως ένα... Θα μπορούσε να πει κάποιο αντικείμενο με αρχική τιμή όμως. Την τιμή που, αν δεν χρησιμοποιείται την τιμή, δεν χρησιμοποιείται ποτέ. Γιατί έτσι κι αλλιώς πρώτα, αυτό που θα εκτελεστεί πρώτα είναι το mouse down. Σωστά. Το mouse move θα εκτελείται συνέχεια. Ναι, αλλά δεν θα μπαίνει. Ναι, αλλά το drag είναι false και δεν προχωράει ποτέ. Άρα, όταν θα γίνει mouse down, ό,τι έχουμε γράψει εκεί πέρα θα αντικαταστεί με το this. Θα είναι αυτό που θέλουμε. Ωραία, ωραία, τώρα πήραμε το 2 που γίνεται σωστά, το 1 κλπ. Άρα έχουμε σωστό drag and drop και χρησιμοποιούμε και το event bubbling που είπαμε, έτσι ώστε να αποτρέψουμε όταν κουνάμε γρήγορα το ποντίκι και βγούμε εκτός του element να συμπεριφέρεται σωστά. Άρα ένα άλλο πρόβλημα που δείχνει εδώ ο Διονύσης είναι ότι όταν πιάνω ένα element από κάποια γωνία, τότε αυτό κάνει ένα πίδημα και πάει στο κέντρο όπως έχουμε ορίσει εμείς. Αυτό δεν είναι τόσο επιθυμητό. Θα προτιμούσαμε το στοιχείο να παραμένει από εκεί που το έχουμε πιάσει και να μετακινείται με βάση εκείνη το σημείο. Τι χρειαζόμαστε, τι δεδομένα χρειαζόμαστε για να βρούμε ποιο είναι το συγκεκριμένο σημείο που κάνω κλικ σε σχέση με το element πλέον. Να δείξουμε τώρα τη συνάντηση offset. Λοιπόν, η jQuery έχει μια χρήσιμη συνάρτηση η οποία λέγεται offset και αυτό που κάνει να μας λέει πόσο απέχει η πάνω αριστερή γωνία είναι αυτή η συνάρτηση.offset και μας επιστρέφει ένα αντικείμενο που έχει τις ιδιότητες top και left και μας λέει το συγκεκριμένο στοιχείο πόσο απέχει η πάνω αριστερή του γωνία από τα αριστερά του document και από πάνω για το document. Ωραία. Τώρα εδώ πέρα έχουμε ορίσει το document.title. Το document.title είναι το τίτλο του παραθύρου που βλέπουμε πάνω στο browser και τώρα αυτό το έχουμε κάνει μόνο και μόνο για να βλέπουμε τις τιμές που περιέχει το top. Οπότε
Βλέπετε, πάνω εκεί που γράφει 6908, είναι κάθε φορά η απόσταση του πάντα αριστερή γωνία του παραθύρου, του παραθύρου, του κουτιού, αυτό το όχι. Δεν αλλάζει. Α, στο γνωστό. Άρα την ώρα που κάνω κλικ, οι τιμές που βλέπω εκεί πάνω είναι πόσο απέχει η πάνω αριστερή γωνία του κουτιού που κουνάω από την πάνω αριστερή γωνία του browser. Άρα έχω αυτά τα νούμερα, έχω και το που έχω κάνει κλικ και θέλω να βρω το σημείο σε σχέση με το, το σημείο, πόσο απέχει το σημείο. Δεν μπορείς να τα σβήσεις τώρα. Πώς μετακινείται τα event μέσα στο DOM.